Πάμε τώρα να συνδεθούμε με ένα φωτισμένο άνθρωπο, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Αχ, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, θα κάνω το σταυρό μου κυριολεκτικά και τώρα. Και να συνδεθούμε με τον πατήρ Αντώνιο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, έναν άνθρωπο της αγάπης. Και κάτι ουσιαστικό, καλημέρα. Επιτέλους. Με κάτι σπουδαίο, να, ωραίο θέμα. Μεγάλο, να, ωραίο θέμα. Και ωραίο. Καλησπέρα σας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε στην εκπομπή μας και θέλω έτσι ξεκινώντας να μου πείτε στα 26 σας χρόνια το 1998 έχετε ένα όραμα, γιατί βλέπετε, όπως έχετε πει από το παράθυρό σας, παιδάκια στην παρανομία, παιδάκια έξω, παιδάκια κακοποιημένα. Τόσα χρόνια μετά, τι έγινε αυτό το όραμα, μεγαλουργήσατε, το ξέρετε? Καταρχάς να σας πω και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, χρόνια σας πολλά και ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Αμήν. Με τη βοήθεια του Θεού 25 χρόνια τώρα περίπου Κιβωτός προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και κίνδυνο, αλλά και τις μητέρες επίσης, τις άγαμες, τις κακοποιημένες, τις μητέρες που δεν έχουν κανένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Εγώ δεν κάνω τίποτε παραπάνω από το καθήκον μου ως ιερέας και από εκεί και πέρα υπάρχει και η συμβολή και των ανθρώπων, η Κιβωτός του Κόσμου, ένα συλλογικό έργο που σε αυτό, ξέρετε, συνδράμουν πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό είναι το θαυμαστό, θα έλεγα. Το τι κάνετε, ότι... το τι κάνετε εσείς, θέλω να μου επιτρέψετε να δούμε παρέα ένα βίντεο και μετά να συνομιλήσουμε. Νέος, πράος, γλυκός, αισιόδοξος, εκπέμπει φως. Θα μπορούσε να είναι ήρωας του Καζαντζάκη. Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου είναι πατέρας όλων, με όλο το μεγαλείο της λέξης. Ένα πλάσμα από αλλού φερμένο, που έχουμε την τύχη να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ο πατέρας Αντώνιος γεννήθηκε στη Χίο. Πολύτεκνη οικογένεια, 5 παιδιά και όλα αγόρια. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη Χίο, ενώ αργότερα έζησε στη Δραπετσόνα. Εγγονός πρόσφυγα, η οικογένειά του μπορεί να μην είχε αυθονία υλικών αγαθών, ωστόσο του προσέφερε πολλές αξίες. Τελείωσε το παιδαγωγικό και τη θεολογική σχολή. Κάποτε ένας καθηγητής του είχε πει πως αν θες να γίνεις ιερέας, θα ζεις για τους άλλους και όχι για τον εαυτό σου. Στα 22 του, παρακινημένος από ένα θεολογικό περιοδικό, ταξίδεψε με ιεραποστολές στο εξωτερικό. Εκεί είδε όλα τα βάσανα του κόσμου. Γκάνα, Κένια, Βραζιλία. Όλα αυτά που είδα και έζησα μου άλλαξαν τόσο πολύ το μυαλό. Όταν ήρθα εδώ ένιωθα 150 χρονών, θα πει. Μετά τις σπουδές του χειροτονήθηκε και από το 1998 υπηρέτησε ως εφημέριο στον Άγιο Γεώργιο Ακαδημίας Πλάτωνο στον Κολονό, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. 26 ετών τότε. Έπεσε εκεί σαν αλεξιπτωτιστής. Τα προβλήματα ήταν πολλά και οι άνθρωποι που τον χρειάζονταν ακόμη περισσότεροι. Έβλεπε παιδιά που είχαν παραβατική συμπεριφορά, ζούσαν στη φτώχεια, που δεν πήγαιναν σχολείο, παιδιά χωρίς γονείς, παιδιά χωρίς σκοπό. Σιγά σιγά τα πλησίασε. Έπαιξε μπάσκετ μαζί τους, τους μίλησε, τους στάθηκε, χωρίς να κρίνει. Διεκδικώντας το rebound της ζωής μας, τους είπε. Και εκείνα τον εμπιστεύτηκαν. Γιατί ήθελαν να βρουν κάτι καθαρό, κάτι που να αξίζει, για να μην απελπιστούν. Ήταν η περίοδος που κάποια από τα παιδιά του χτυπούσαν την πόρτα στη μία μετά τα μεσάνυχτα και του ζητούσαν βοήθεια. Και εκείνος τριφογύριζε στο σπίτι του για να βρει μια λύση. Πολλά παιδιά αναζήτησαν τη μεγάλη του αγκαλιά, καθώς μόνον εκείνον είχαν. Οι κάτοικοι έτρεχαν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ό,τι μπορούσε ο καθένας έκανε, αρκεί να βοηθήσει. Η πρώτη του στέγη ήταν ένα παλιό καφενείο. Η αγάπη τρόπους μηχανεύεται και δεν έχει σύνορα και όρους. Έτσι ξεκίνησε η Κιβωτός. Κιβωτός. Το όνομα αυτό που βρήκαν τα ίδια τα παιδιά. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Πιστεύω ότι η αγάπη είναι μεταδοτική. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα μετά όλα τα υπόλοιπα οδηγούνται από μόνα τους. Σε αυτόν τον αγώνα, πάντα στο πλάι του η σύζυγός του, πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, με την οποία έχουν ένα γιο, το μικρό Νόε. Και εκείνη από τη Χίο συμμετείχε πάντα ενεργά. Μαγείρευε για τα παιδιά, συνέτρεχε τις μητέρες που είχαν πρόβλημα. Πάντα κοντά του. Η αγκαλιά της Κιβωτού μεγάλωσε και πλέον δέχεται όλους όσοι έχουν την ανάγκη της, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Η Κιβωτός για μένα ήταν σχέδιο του Θεού, το οποίο προϋπήρχε, θα πει. Πολλοί λένε σήμερα, πάρα πολλοί, πιστεύουμε ότι σήμερα θαύματα δεν γίνονται. Προσωπικά, εγώ ζω μέσα σε ένα θαύμα τέτοιο.
Ο πατέρας Αντώνιος έχει παραλάβει για τη συνεισφορά του πολλά βραβεία. Από την UNESCO, την Προεδρία της Δημοκρατίας, την Ακαδημία Αθηνών, η προσφορά και το έργο του φαίνεται πως αναγνωρίζεται. Βραβεύτηκε ως Ευρωπαίος πολίτης του 2018 και έχει λάβει αμέτρητες επίσημες διακρίσεις για το θεάριστο έργο του. Αν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις, θα πει εκείνος που ακούει στο όνομα Αντώνιος Παπανικολάου και δεν μοιάζει σε τίποτα με ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό επίτευγμά του είναι ότι κάνει τα παιδιά να χαμογελούν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, η γη γίνεται παράδεισος. Είναι που δεν έχετε κάνει τίποτα εσείς. Αυτό μας έδειξε το βίντεο. Τι να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εγώ αισθάνομαι ένας απλός παπάς που δεν έκανα τίποτα παραπάνω παρά να δω έξω από την εκκλησία. Δηλαδή, έτυχε, όπως είπατε και προηγουμένως, έπεσα σαν τον αλεξιπτωτιστή που είχε και άγνοια κινδύνου και δεν ήξερα τι γίνεται, δεν τη γνώριζα την περιοχή μας. Μια περιοχή κάτω από το κέντρο, με την υψηλότερη νεανική εγκληματικότητα. Αυτό που έκανα ήταν απλά να κοιτάξω έξω από τα τείχη της εκκλησίας. Λέει ένας πατέρας της εκκλησίας ότι η εκκλησία, λέει, δεν είναι η τείχη και η οροφή της, αλλά είναι ο βίος και η ζωή που θα πρέπει ο καθένας μας να τη μεταφέρει έξω λίγο από το σπίτι του. Και εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω παρά να δω στην πλατεία της εκκλησίας και ανάμεσα στο σχολείο που έτυχε να είναι η πιο παραβατική περιοχή εκεί. Οπότε είπα, τι κάνω, κλείνω τα μάτια μου. Δέχομαι ότι το μόνο που πρέπει να κάνει ο ιερέας είναι να λειτουργήσει. Κι όμως η λειτουργία σημαίνει το έργο για το λαό. Και εγώ αυτό τον λαό που έβλεπα και στεναχωριόμουν ήταν αυτός που ήταν έξω από τα τείχη της εκκλησίας και ήταν τίποτε άλλο από παιδιά έφηβοι με υψηλή παραβατικότητα. Και έσπαγα το κεφάλι μου για να σκεφτώ έναν τρόπο να αντιδράσω σε αυτή την κατάσταση. Και γιατί έτσι ήμουν και από μικρός από την φύση μου. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με τα άσχημα πράγματα γύρω μου. Οπότε, επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε έτσι τους άλλους, έτσι προσπαθούμε τον ίδιο μας τον εαυτό έτσι να δείξουμε κάπως καλύτερα. Αυτό λοιπόν που έκανα με τα παιδιά ήταν να δημιουργήσουμε ακαδημίες μπάσκετ. Να πούμε ότι τώρα θα κατεβούμε στο πρωτάθλημα. Και με αυτόν τον τρόπο να έρθουν κοντά, μια και είδα και παρατήρησα ότι το μόνο καλό στοιχείο, θα έλεγα, και δυνατό τους ήταν η πολύ καλή σχέση τους με τον αθλητισμό. Οπότε έτυχε να γνωρίζω και από μπάσκετ, δημιουργήσαμε αυτές τις ομάδες μπάσκετ, πήγαμε πάρα πολύ καλά και μετά σιγά σιγά να ξαναβάλω αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Στο σχολείο που για να μπουν αυτά τα παιδιά έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει το μεσημεριανό φαγητό. Μιλάμε τώρα για πριν 25 χρόνια σε μια έτσι Αθήνα, θα έλεγα, που ακόμα υπήρχαν οι άνθρωποι που ήταν κοντά, έτσι αναρωτιόντουσαν το τι υπήρχαν οι γειτονιές, υπήρχαν οι γειτονιές τότε. Ναι, ακριβώς, υπήρχε η γειτονιά, ναι. Και εγώ σε αυτή τη γειτονιά προσπάθησα να δραστηριοποιηθώ και να αλλάξω αυτό που έβλεπα έξω από την πόρτα μου. Δεν περίμενα να έρθει κάποιος άλλος να μας σώσει, αλλά ναι. Πάτερ μου, μιλήσατε για παιδιά με παραβατικές συμπεριφορές. Ξέρω ότι στους κόλπους της Κιβωτού φιλοξενείτε και παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί, ακόμα και γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Και δυστυχώς η λέξη κακοποίηση, ειδικά τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, έχει μπει πολύ έντονα στη ζωή μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν και εσείς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση αυτών των περιστατικών, ακριβώς επειδή είστε και ζείτε μέσα στο πρόβλημα. Ναι, ναι. Ναι, πράγματι. Ξέρετε, από την οικονομική κρίση μέχρι, ξέρετε, τις προσφυγικές ροές που είχαμε το 2015 μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε, από την ίδρυσή μας, έχουμε δημιουργήσει έτσι δομές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μονογονεϊκή οικογένεια, τη μάνα δηλαδή, την κακοποιημένη,
όπου μας έρχεται από την επαρχία με ένα μπόγο ρούχα στα χέρια της και τα παιδιά της που, ξέρετε, αυτά είναι τα θύματα που αναρωτιούνται, ξέρετε, τι έγινε, γιατί φύγαμε, γιατί χάσαμε τη ζωή μας. Και αυτά τα παιδάκια λοιπόν και αυτές τις μητέρες που προσπαθήσαμε εμείς να κρατήσουμε ενωμένες ως οικογένεια, καταβάλουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, εκτός από τα παιδιά, ξέρετε, που έχουμε με εισαγγελική παραγγελία, που είναι τα ορφανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν μεγάλωνα σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχουν και πάρα πολλές εκατοντάδες μονογονεϊκές οικογένειες. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα Στέγη για τη μάνα και το παιδί, όπου σε πάνω από 100 μικροδιαμερίσματα εκιβωτός που νοικιάζει, στεγάζει αυτές τις οικογένειες που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν εγκαταλείψει τα παιδιά τους σε κάποιο ίδρυμα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση που η μητέρα μας λέει «κράτα το παιδί μέχρι να μπορέσω εγώ να βρω δουλειά, να μπορώ να τακτοποιήσω τα βασικά μου έξοδα», εμείς απαντούμε ότι όχι, θα μείνεις μαζί με το παιδί και θα σε στηρίξουμε να μεγαλώσεις εσύ το παιδί σου, αντί να το μεγαλώσει κάποιος άλλος ή κάποιο άλλο ίδρυμα. Και 24 χρόνια μετά, 24 χρόνια μετά, ερχόμαστε στο σήμερα, πόσα παιδιά, πόσες οικογένειες φιλοξενείτε και κυρίως πώς είναι οι εθελοντές που στέκονται στο πλάι σας. Ναι, είναι, να σας πω ότι είναι 300 παιδιά στις δομές φιλοξενίας που έχουμε στα σπίτια ανά την Ελλάδα, αλλά τα παιδιά που έχουμε στο κέντρο ημέρας είναι 800 παιδιά. Δηλαδή, με τα παιδάκια που αυτή τη στιγμή εμείς στηρίζουμε από την Ουκρανία, από τον πόλεμο, να σας πω ότι στην Κιβωτό προσφάτως εδώ και ένα μήνα και στεγάζεται το ουκρανικό σχολείο, το προσφυγικό, όπου τα παιδιά αυτά λόγω πολέμου κόπηκε η σχολική τους χρονιά, αλλά εμείς εδώ στις εγκαταστάσεις μας συνεχίζουμε το σχολείο για τα παιδιά αυτά με 15 θελοντές καθηγητές και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Επίσης έχουμε πάρα πολλές μητέρες από την Ουκρανία που φιλοξενούμε λόγω του πολέμου, που ο άντρας τους βρίσκεται στη χώρα εκείνη και πολεμάει. Και επίσης περιμένουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών από 80 έως 100 ορφανά παιδιά από ορφανοτροφείο που πρέπει να μετακινηθεί ο πληθυσμός του, και γι' αυτό το λόγο έχουμε δώσει την εγκατάσταση που έχουμε στο Δειμήνη του Βόλου. Πολλές μητέρες, θα έλεγα που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο έργο της Κιβωτού, που εμείς τις στηρίζουμε για να μεγαλώνουν οι ίδιες τα παιδιά τους. Και με αυτό τον τρόπο αποιδρυματοποιήσαμε, ξέρετε, εκατοντάδες παιδιά, κάνοντας τη μάνα πιο δυνατή. Σπουδαίο. Και την κινητοποιούμε να μπορεί να προσφέρει στο παιδί της. Θέλω να μου πείτε, επειδή μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα, πώς μπορούν να βοηθήσουν, να σταθούν, να στηρίξουν την Κιβωτό, να μπουν στη σελίδα σας και θα οδηγηθείτε στο site. Λοιπόν, μπείτε στο site Κιβωτός του Κόσμου, απλόχερα κάντε το, απλόχερα κάντε το, γιατί πραγματικά γίνεται σπουδαία δουλειά. Θέλουμε πολλούς ανθρώπους σαν και εσάς, αλήθεια σας το λέω, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, είναι γνώμη πολλών και είναι γνώμη που έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για ό,τι καλά κάνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε για την Κιβωτό. Ξέρετε, χρόνια εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο μας. Επαφιόμεθα στο φιλότιμο του λαού μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Σας και ευχαριστούμε. Ευτυχώς έχουμε πολύ φιλότιμο ακόμα σαν Έλληνες, πάτερ μου. Αλήθεια. Είναι γεγονός. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καλά, καλή Ανάσταση. Θεός μαζί σας πάντα. Τι ωραίος άνθρωπος πραγματικά.